άμυνα κάποια ανώνυμα τρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι γνωστό της ΠΑΣΗ ότι ανήκουν στην αντιπολίτευση. Τη σκητάλη όμως στη συνέχεια παραλαμβάνουν κάποιες από τις κομματικές σας εφημερίδες που εμφανίζουν κάποιο ρεπορτάζ ή κάποια δίθεν αποκάλυψη που φαίνεται να επαληθεύει τις αρχικές φήμες. Τέλος, η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί αυτές τις δίθεν αποκαλύψεις για να κάνει πολιτική και να πλήξει την κυβέρνηση. Αυτό το μοντέλο, αν παρατηρήσετε, έχει ακολουθηθεί σε όλα τα θέματα που μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως σκάνδαλα από εσάς. Σε όλα, εκτός από ένα, οι απαντήσεις της κυβέρνησης ήταν θεσμικές, σαφείς, άμεσες και με επιμονή. Μόνο σε ένα ζήτημα δεν υπήρξε επιμονή για όλα αυτά τα τερατώδη που έχουν ακουστεί από εσάς. Για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και ο λόγος που δεν υπήρξε είναι πολύ απλά, γιατί έχουμε πραγματικό σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, στους τραυματίες, αλλά και απέναντι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Και ο σεβασμός αυτός μας οδήγησε να εργαστούμε σκληρά ένα χρόνο τώρα με έναν και μόνο στόχο. Να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Αυτές τις μέρες λοιπόν παίρνετε μία-μία όλες εκείνες τις απαντήσεις και αποδεικνύεται πλέον περίτρανα πως όχι μόνο δεν υπήρχε συγκάλυψη, αλλά αντίθετα υπήρχε και υπάρχει ανεξάντλητη θέληση για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και επειδή άκουσα πριν και τον κύριο Ξανθόπουλο που πάλι επανέφερε τα ίδια πράγματα, λες και δεν έχουμε συζητήσει δύο μέρες, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς δύο μέρες, ακούμε πάλι τα ίδια πράγματα, ακούμε πάλι για συγκάλυψη. Γιατί το πρόβλημά σας δεν είναι ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις, είναι ότι οι απαντήσεις αυτές δεν σας αρέσουν. Και δεν σας αρέσουν γιατί χαλάνε το αφήγημά σας. Και ταυτόχρονα αυτό που κάνετε είναι να το θεωρείτε συγκάλυψη. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ τη σκέψη μου για το ύποπτο παιχνίδι το οποίο παίζεται μέσω του μοντέλου που σας προανέφερα. Αλλά δεν θα το κάνω, θα τη συνεχίσω. Και θα τη συνεχίσω διότι είναι πασιφανές πως έτσι θα συνεχίσετε να πορεύεστε. Γιατί πολύ απλά δεν έχετε άλλο λόγο ύπαρξης. Δεν έχετε άλλο λόγο ύπαρξης, γιατί οι ιδέες σας και η ιδεολογία σας έχουν προπολού χρεοκοπήσει και αδυνατείτε να ακολουθήσετε τις εξελίξεις και να εξυγχρονιστείτε. Προτιμάτε λοιπόν να βυθίζεστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στο βούρκο. Δεν έχετε πλέον κανένα φραγμό. Έχετε υιοθετήσει άκρητα τα πάντα που πιστεύετε πως μπορούν να βλάψουν την κυβέρνηση. Υιοθετήσατε μέχρι και τη δήθεν μικρή Μαρία στον Εύρο. Ψηφίσατε ή μάλλον ακόμα χειρότερα συντάξατε ψήφισμα το οποίο θέτησε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμφισβητείτε και κεκτημένα δεκαετιών που κάποιοι έχασαν τη ζωή τους για να κερδίσουμε. Όπως το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Υιοθετείτε λοιπόν άκρητα τα πάντα. Εκτός από ένα πράγμα, τα αντικειμενικά γεγονότα. Δεν διστάσατε μέχρι και να εκμεταλλευτείτε τον πόνο των συγγενών των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Τον τελευταίο καιρό δε έχει αρχίσει μια συστηματική προσπάθεια δημιουργίας νέων αγανακτισμένων. Μόνο που τώρα δεν τους σωθείτε να μουτζώνουν τη Βουλή, τους σωθείτε να μουτζώνουν τη δικαιοσύνη. Σας έχω νέα όμως. Ο κόσμος σας ξέρει. Γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είστε. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Όπως ο κόσμος γνωρίζει και ποια κυβέρνηση είναι δίπλα του 4,5 χρόνια τώρα και παλεύει με όποια λάθη να κάνει τις ζωές των πολιτών καλύτερες. Γνωρίζει ποια κυβέρνηση μειώνει συνεχώς την ανεργία και πλέον έχει φτάσει σε μονοψήφια νούμερα. Γνωρίζει ποια κυβέρνηση ανέλαβε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και τον αυξάνει συνεχώς και από τον Απρίλιο θα φτάσει στα πάνω από 800. Γνωρίζει ποια κυβέρνηση μεγεθύνει συστηματικά και αισθητά κάθε χρόνο την οικονομία της χώρας μας. Γνωρίζει ποια κυβέρνηση μείωσε δεκάδες φόρους. Γνωρίζει ποια κυβέρνηση
δυναμώνει τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία. Γνωρίζει ποια κυβέρνηση θωρακίζει τη δικαιοσύνη. Γνωρίζει ποια κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει την άμυνα της χώρας και την έχει αναβαθμίσει διεθνώς. Και επειδή ακριβώς τα γνωρίζει αυτά ο λαός, να είστε σίγουροι πως όταν θα έρθει η ώρα, ο λαός θα επιλέξει να πάει η χώρα μας μπροστά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού αναφέρω προφανώς ότι καταψηφίζω την πρόταση της πιστείας, θέλω να κλείσω με την εξής διαπίστωση. Αναφέρθηκε πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα η φράση, και ειδικά από την αντιπολίτευση, η φράση πως έπεσαν οι μάσκες. Πράγματι έπεσαν. Αλλά όχι οι δικές μας, οι δικές σας. Αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα ποιο είναι το μοναδικό σας άγχος. Και δεν είναι άλλο από το εκλογικό αποτέλεσμα. Από το τι θα έχει και τι θα γράφει ως τόπο προορισμού το εισιτήριο χωρίς επιστροφή που θα βγει τη 10η Ιουνίου. Αν θα είναι για το Μαϊάμι ή αν θα είναι για την Κρήτη. Ειλικρινά, ως νέος άνθρωπος λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί το δηλητήριο το οποίο ρίχνετε στην κοινωνία για να αποκομίσετε κάποια πρόσκαιρα συμφέροντα, κάποια πρόσκαιρα εκλογικά συμφέροντα, θα έχει συνέπειες. Και τις συνέπειες αυτές θα τις πληρώσει πάλι η γενιά μου και πάλι οι γενιές που ακολουθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Λιάκο.